το μήνυμα και στον Δήμο Βόλου και στους υποψηφίους που διεκδικούν να λάβουν τη Δημαρχία από την 1η του 2011, αλλά και στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε αναστολή για 2 έτη της εφαρμογής της νομοθεσίας. Κράτη όπως η Αυστρία, η Γαλλία και η Ισπανία ήδη δώσαν 2 χρόνια παράταση. Η Ελλάδα πλήττεται σήμερα πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη χώρα από την κρίση. Και αυτό γιατί έχει πέσει αν θέλετε, στα δίκτυα των κερδοσκόπων. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ούτε ο μικρομεσαίος, ούτε ο μισθωτός που έχει μειωθεί κάθετα ο μισθός του. Πόσο μάλλον όμως, όταν γνωρίζοντας ένα πρόβλημα η κυβέρνηση, ότι η μείωση των τζίρων αυτή τη στιγμή αγγίζει κάθετα και οριζόντια κάθε επιχείρηση στη χώρα, να θεσπίσει νόμους, οι οποίοι νόμοι ουσιαστικά είναι θηλιά στη βιωσιμότητα μιας μικρής επιχείρησης. Θα ήθελα από αυτό το βήμα, ειλικρινά, να εκφράσω την αγωνία τόσο τη δικιά μου, αλλά όσο και των υπολείπων μελών του Συλλόγου, για το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί μια επιχείρηση από εδώ και πέρα στις υποχρεώσεις που έχει.